5 λεπτό. Είμαι στον αέρα. Ρε φίλε, νομίζω να είσαι κλειστό. Δες τα ακουστικά, άκουσε. Κάτσε, γιατί τώρα είναι η αλλαγή. Να σου πω λίγο κάτι, φίλε. Η εκπομπή, ο Γιόνις είναι ωραία. Ο Γιόνις, ε. Ναι. Είναι καλή η σκέψη να το πούμε ο Γιόνις. Ο Γιόνις, να ρωτήσουμε τον κόσμο, να πάρουμε στις γραμμούλες που θα πάρουμε σήμερα, να μάθουμε τι γίνεται. Αν θέλω να πούμε την εκπομπή ο Γιόνις. Ναι, πρέπει να το δούμε. Μετά έχουμε γραμμένο στον Γιόνι μας, Νίκο. Το όνομά του, γιατί... Αυτή την ώρα, γιατί ανάμεσα η μία εκπομπή με την άλλη που ακολουθεί, αυτή η ώρα είναι του Γιόνι, ρε παιδί μου. Γιατί μας ανεβάζω στο YouTube συνέχεια σαν το σκύλο με το γάτο και... Τραγικό. Ναι, είναι λίγο. Τραγικό. Είναι κακό. Είναι κακό. Να σας τα ανοίξω. Ωχ, θα το ανοίξεις, πάρε σένα. Μάκη, να τα ανοίξω. Ναι. αν θες, σήκωσέ το για να το ανοίξω. Τι να σηκώσει τώρα εδώ. Άστο, καλή ροή, άστο, δηλαδή. Πες μια καλησπέρα στο λαό. Έχεις μεθύσει από τη Νέα Σου Αγορά. Έλα, τώρα μιλάς. Καλησπέρα. Μια γυναικεία φωνή. Glow.gr μπορείτε να μπαίνετε και να διαβάζετε. Έτσι. Παιδιά, μόνο Glow.gr. Έχω μαζί μα την Γκλήρωση. Μην δείτε το Glow.gr. Έχουμε τέτοιο κοινό που μα ακούει τέτοια ώρα δηλαδή. Θα μα αναλύσει τι γίνεται. Του ίδιου έτσι. Στο παλάτι. Γι' αυτό τη φέραμε. Για τίποτα άλλο. Και κυρίω τι κάνουν οι Γαλλίδε. Αυτό μα ενδιαφέρει τον Γκλήρωση. Γιατί κάνουν οι Γαλλίδε. Τι φοράνε, τι παπούτσια, τι τσάντε, πώ συμπεριφέρονται. Πώ συμπεριφέρονται, πώ να γεράσετε σαν μια αυθεντική Γαλλίδα. Να γεράσετε, ακούστε. Τι παπούτσια να φοράτε σαν μια αυθεντική Γαλλίδα. Πώ γυρνάει μια αυθεντική Γαλλίδα. Θα αναρωτηθεί εσύ. Πατά glow.gr και βρίσκει την απάντηση. Πώς γυρνάει μια θετική γαλλία. Δεν γυρνάει. Ναι, ποιος είναι. FM καιρό τα μηνύματά στο 54526, καλή φίλη. Τι ήταν αυτό τώρα. Και 23-10-2-3-8, εδώ μαζί με τον Νίκο παίρνουμε τις γραμμούλες όλες και κάνουμε κουβέντα και μαζί σας μέχρι και τις 7.30. Νίκο, τελείωσε το ραντεβού, ρε φίλε. Όχι. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι είσαι συντονισμένη στο One εδώ στην εκπομπή. Γιατί αν μιλήσει ο Βαγγέλης Μαρνάκης, σίγουρα θα μιλήσει στο One, είναι δεδομένο. Ακόμα και δηλώσει να μην κάνει έξω από τη Μεγάλη Βρετάνια. Θα τα έγραμμενά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει βγει τίποτα. Ε. Δεν έχει προκύψει από κάπου. Μόνο φωτογραφίες βλέπουμε, τίποτα άλλο. Φωτογραφίες, αλλά τίποτα το φοβερό μέχρι τώρα. Η ερώτηση που γίνεται από πολλούς είναι η εξής. Όσοι παίξανε Άφη Ξαβίδη ενώ πήγε και έφυγε, πληρώνονται νέου. Αυτό είναι καλή ερώτηση. Υπάρχει μια πληροφορία. Ναι. Ότι. Όχι, υπάρχει αυτό. Το γραφείο του Σαββίδη στην Αθήνα είναι πολύ κοντά εκεί. Ναι, το άκουσα κι εγώ αυτό. Ωραία. Οπότε τώρα κάτσε λίγο. Αν ο Σαββίδη ήταν εκεί 12 η ώρα το μεσημέρι, γιατί εκεί ήταν, ρε φίλε. Πρώτη άφηξη. Ναι, μην πα στο ξενοδοχείο, ήταν στο γραφείο σου κατευθείαν. Ρε παιδί μου, ξύπνησα και πήρα το πρωινό μου, εγώ σου λέω. Μπορεί να πήγα από εκεί, να άφησα τα πράγματά μου ναι. Και να πήγα στο γραφείο. Πιάνομαι ω άφηξη. Μήπως το έπαιξε και πήγε για αυτό το λόγο. Κάποιο που έχει παίξει να μα απαντήσει. Ο Σαββίδης. Μόνο στοίχημα το έχει το. Συστοίχημα το. Είχε στοίχηματα γι' αυτό σήμερα. Μόνο στοίχημα το είχε. Μάλιστα. Τι επιλογές είχε πέρα το ποιος θα φτάσει πρώτος, το ποιος θα φύγει πρώτος. Περίμενε γιατί το έκανα πριν τη screen κιόλας. Πέρα το τρολίστικο που κυκλοφόρησε μετά, ποιος θα βγάλει πρώτος όπλο, ας πούμε. Υπερβολές. Λοιπόν, ποιος από τους τέσσερις. Εικόνα, ρε φίλε, δες εδώ εικόνα. Ποιος από τους τέσσερις θα φτάσει πρώτος, ας πούμε, έδινε. Γιάννης Αλαφούς έδινε 2,25. Ναι. Μελισσανίδης 3,5. Ναι. Σαββίδης 3,75, μετά πήγε 4, οκ. Okay. Μαρινάκης 4. Τώρα εγώ σου λέω τη στιγμή που το έκανα εγώ πριν από screen. Από ό,τι είδα όμως την αίθουσα που ήταν. Ναι. Τελευταίος πήγε ο Σαββίδης. Άρα αυτό πληρώνεσαι. Το τελευταίο Σαββίδης. Δεν ξέρω. Ναι, ρε φίλε. Ποιος από τους τέσσερις θα αποχωρήσει πρώτος. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποχωρήσει κανένας πάντως. Έχουν βγει δύο φορές έξω. Μαρινάκης έδωσε ένα τηλέφωνο και ο Σαββίδης για να πάει τουαλέτα. Αυτό. Ναι, έκανε 0-4 και το πήρε πίσω. Σίγουρα με μάξω Μαρινάκη από κάτω μαύρα. Δηλαδή το πληρώνω αυτό το πράγμα. Περίμενε να το δω. Δεν ξέρω αν το έχει στο live τώρα. Α, έχει και live αποδόσεις. Ναι, δεν ξέρω αν το έχει στο live το ποιος αποχωρήσει πρώτος. Όχι, δεν το βλέπω πουθενά. Μάλιστα. Βόλο ΣΑΕ, Κρασνοντάρ, δεν το βλέπω να το έχει. My live. Δεν έχει live αποδόσεις δηλαδή. Έχει μόνο τέτοια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό λοιπόν. Έχει πέσει ο Μασούρα. Πέναλτι. Θα πάει βαρ σίγουρα. Ναι. Δεν έχει δώσει κάτι σε πρώτη φάση. Τη στιγμή που που το έκανα εγώ, σου λέω πριν σκρίνει, έλεγε μου: ποιος ο τέσσερις αποχωρήσει πρώτος. Mm-hmm. Μα Βαγγέλης Μαρινάκης 2,15. Ιβάν Σαββίδης 3,25.
Με ο Μελισανίδη 3,75 και ο Αλαφού 4,75. Μιχάλης Τροχανάς 1,30. Αποχωρώ και εγώ κύριε Θωμαϊκή. Όπως έχει χιλιοϋποθεί στην αγαπημένη εκπομπή. Και πρόσεξε. Παλιά καλά χρόνια. Ο άλλος ιδιαίτερος συγχυματισμός. Πόσοι από τους 4 θα κάνουν δηλώσεις στις κάμερες μετά το τέλος της συνάντησης. Τώρα να σου πω κάτι και εσείς ρε παιδιά. Πρόσεξε. Over 3,5. 2,5. Κάτσε αυτό, περίμενε. Άντρε 3,5 ή 1,5. Πιάνει όλους τους ενδεχόμενους ή τους 4 τους ιδιοκτήτες. Αν μιλήσουν, ας πούμε, over 2,5 στις κάμερες. Και ο Αβγενάκης για παράδειγμα. Over 3,5 βασικά. Και ο Αβγενάκης. Για τους 4 λέει. Α, αυτό λέω. Αυτό λέω. Για τους 4. Άρα για τους ιδιοκτήτες πιάνει αυτό. Over 3,5 ιδιοκτήτες, 2,5 φράγκα. Τι ζούμε, ρε φίλε. Έτσι είναι, φίλε. Άντερ 3,5. Αν δεν βγαίνει, φιλαράκι μου, τι να κάνουμε. Άντερ 3,5 ιδιοκτήτες, 1,5 α πούμε. Εσύ πιστεύεις ότι δηλαδή σήμερα ο παίκτη που το έχει δει αυτό στοίχημα δεν έχει ρίξει καμιά ψηλή. Εύκολα. Αυτό σου λέω. Η μεγάλη κουμαριτζή του, ναι. Τώρα αυτό είναι πέναλτι Παπαδόπουλου, δεν είναι. Για πες μας. Είναι. Βρίσκει πρώτα μπάλα. Νομίζω ότι μπάλα βρίσκει πρώτα. Βρίσκει με το Μασούρα ή ο Μασούρα όπως πάει να κάνει πέφτει. Ξέρουμε που μπορούμε να τα μάθουμε σωστά αυτά. Πού? Χρήστον Τσαλτίδη. Κάθε Δευτέρα. Εδώ είναι φαν του Αμυστή, να ξέρει. Τι είναι? Κάθε Κυριακή βλέπει Total Football, μάλιστα ρωτάει κιόλα. Τι ώρα, πότε θα ξεκινήσει και Δευτέρα είναι φαν Μέρις Μπενέα, εννοείται. Όπως και όποιος σέβεται τον εαυτό του εννοείται. Μπενέα που έχει μόνο με τα πόδια έξω. Εννοείται, φιλέ. Υπάρχει μια εσωτερική πληροφόρηση. Κάτσε το ανοίξω. Η οποία αναφέρει ότι έχει στη τηλεσκηνοθεσία της εκπομπής τέλος πάντων υπάρχει στάνταρ κάμερα η οποία πρέπει να είναι εκεί. Έχει επιβάλει να επίσης η Μέρη Μπενέα, άμα έχει παρατηρήσει την Κοβαδόπουλο που δεν είσαι φαν της εκπομπής, ενώ εγώ είμαι. Δεν το βλέπω χρόνια. Πάντα, όχι, δεν το βλέπω πάντα. Η Μέρη Μπενέα έχει κάποιες εκπομπές που βγαίνει προφίλ. Ναι. Έχει κάποιες άλλες που είναι απλή. Ναι. Όταν βγαίνει απλή, έχει πολλά περισσότερα πλάνα στα πόδια, άρα φοράει κάτι κοντό. Όταν είναι προφίλ, ναι. Φοράει κάτι πιο σεμνό. Όπως λέει και ο Μάθος Βουστάνος, μόνο πόδια. Να σου πω, θα σου το πω στο διάλειμμα. Πόδια, δεν μπορώ να το πω τώρα, Νίκο Παπαδόπουλε, το οποίο είναι και αυτό εσωτερική πληροφόρηση, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα δυστυχώς. Για τη Μέρη Μπενέα. Η Μέρη Μπενέα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή, δεν έχω. Λέει καλή ροή. Βεβαίως. Γιατί να πει, δεν κατάλαβα. Ναι. Βγαίνω και λέω. Πώς τη βλέπεις εδώ πέρα, είναι full high tech, θεωρείς, Νίκο. Ε. Με γεια. Ναι. Θα το πω και στο δάκτυλο, παιδιά. Ναι. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Είναι high tech. Πέρα την πλάκα. Κάνουμε δουλειά. Κάνει. Σούπερ. Γκαλτζετάκιες. Κάποια στιγμή σαν χέριος θα καταλήξει. Εγώ το ξέρω. Αυτό. Όταν θα έρθει το επόμενο. Ναι, ναι. Τι κάνουμε, ρε φίλε. Εμείς εδώ το κατημά, ό,τι μένει. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τα λαϊκά παιδιά. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Όχι, εγώ Νίκος, νιώθω. Η ζωή μου όλη είναι έτσι. Είναι τέτοια κατάσταση. Όχι, Ξανθόπουλος. Όλη η ζωή του έτσι είναι. Όχι, όλοι, εντάξει, οκ. Σε πολλά πράγματα. Πήρα αδελφός μου καινούργια μάξη, πήρα εγώ το δικό του. Θέλει να πάρει ένα καινούργιο τώρα. Πώς το δεν. Ναι, πραγματικά. Πε του, ρε φίλε. Άντε, δηλαδή τι να γίνει άλλο. Είναι μεγάλο αυτό που έχετε, δεν το θέλω. Ας το δώσει ρε φίλε, να πάρει ένα καινούριο πιο μικρό. Ναι. Πιο τέτοιο. Αλλάζει λάπτοπ, το παίρνω εγώ. Ναι. Μόνο στο κινητό δεν έχει γίνει δουλειά μέσα στην πίστη. Ναι. Κινητό παίρνω. Ο Ολυμπιακός 69-01. Θέλουμε ένα γκολ όφι. Με τον γκολ που έβαλε στο 45, στο 46 μάλλον, καθυστερήσω Καμαρά, από ένα λάθος του Γιαννούλη. Ναι. Και μετά ο Κουτρουμπής πήγε να βάλει ένα καταπληκτικό αυτό γκολ. Τυχερός ήταν, η μπάλα πήγε λίγο έξω. Όφι που καλύτερος είναι. Το ελέγχει περισσότερο απλό Ολυμπιακός, έχει τις φάσεις. Όσο έχω δει εγώ μετά το 25-30 εκεί που βλέπω, ούτε πολλές φάσεις έχει το παιχνίδι, ούτε τίποτα. Τα πράγματα είναι ακόμα. Έχει καταλαβαίνει ένα λάθος και προηγείται. Τα πράγματα είναι ακόμα ρευστά. Ακριβώς. Ναι, ρευστά. Λοιπόν, 2-3-10-2-7-3-8 επαναλαμβάνουμε οι γραμμούλες. Οι γραμμούλες είναι πάντα ανοιχτές για να τις πάντα ανοιχτές, Νίκο Μασχοβέτη, έτσι. Λοιπόν, γραμμούλες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τελικές 3 όφη, μία συναισθία, 3 Ολυμπιακός, 2 συναισθία. Καταλαβαίνετε λοιπόν για πόσο ισορροπημένο μάτς μιλάμε, το οποίο κρίνεται στις λεπτομέρειες. Από την ιστορική συνάντηση, η οποία είναι σε εξέλιξη, δεν έχουμε κάτι. Έχουμε μέχρι στιγμής. Μάλιστα, περιμένουμε ενημέρωση. Και περιμένουμε επίσης να δούμε αν θα κάνουν δηλώσεις οι παριστάμενοι. Και γενικότερα περιμένουμε το κλίμα που θα βγει μετά από αυτή τη συνάντηση, γιατί εκείνο το ενδιαφέρον. Οι διαρροές από την κάθε πλευρά. Τώρα όλα τα άλλα θα δούμε. Νομίζω από δηλώσεις θα πάρουμε ένα πρώτο κλίμα. Ναι. Δηλαδή, αν δούμε τίποτα να φεύγουν όλοι τρέχοντας, τσατίλες, μούτρα και τέτοια, καταλαβαίνω ότι η άκρη θα έχει βγει. Αν κάτσουν όλοι για δηλώσεις, νομίζω ότι μπορεί να έχουν μια εκεχηρία, να το πω. Εκεχηρία. Ναι. Ναι. Δεν πρέπει να γίνει μια έκτακτη δίκη τώρα σήμερα, δηλαδή μετά το σημερινό. Πρέπει να γίνει κάτι. Δεν μπορεί. Ξέρεις ότι. Φτιάξτε κάτι. Πριν ο Sport FM το αλλάξει το μπιφτέκι ξανά, πριν καμιά 2-3 χρόνια δηλαδή, ξέρεις ότι είχε εκπομπή, ήταν η δίκη της Δευτέρας στο Sky και μετά ήταν η ραδιοφωνική έφεση της Τρίτης. Η έφεση της Τρίτης, απ' αγαπώ. Ναι, 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 ναι.
Αλλά μετά ο Sport FM το γύρισε εντελώς στο σκηνικό, οπότε. Δεν πειράζει. Έμεινε μόνο με τη δίκη Δευτέρα. Με νέα. Ναι. Κατάλαβες. Κάτσε το βρήκα. Στον τουρμισάι το φλουρί βλέπω εδώ, Νικό. Μιλάτε κατάπαστα. Συνεχώς και εγώ θα δείχνω μόνο πόδια. Άστο καλύτερο. Έχω λείψει, ό,τι βάλει. Δεν πειράζει. Ναι, ποιος είναι, ναι. Όχι. Είσαι 10 λεπτά πίσω. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Κάνουμε και δουλειά παράλληλα, Νίκο. Δεν βλέπουμε τηλεόραση. Sorry κιόλας. Είπε καλή ωραία, γιατί κάνει δουλειά σε εμάς που εδώ πέρα κάνουμε εκπομπή. Έτσι είναι, Νίκο. Okay. Έτσι είναι, Νίκο. Μας την είπε κιόλας. Αυτό ακριβώς. Χτίσε μας κιόλας και σήκω και φύγε. Αυτό ακριβώς. Η ενόρμα τι πάμε να πάρουμε, Νίκο. Ορίστε. Τι πάμε να πάρουμε. Τη γραμμούλα. Γεια σα. Ναι. Ποιο είναι. Καλημέρα σα. Καλημέρα, τι γίνεται. Γεια σου, κύριε Ανδρέα. Είμαι ο Γεια σου, καλά είστε. Γεια σου. Ο κύριο Ανδρέα είναι από τη Νέα Υόρκη. Έλα ρε, κύριε Ανδρέα, από τη Νέα Υόρκη. Από το Μπρόγκ κιόλα. Ήθελα να σα ρωτήσω. Ναι, κύριε Ανδρέα. Αύριο. Για να κανονίσετε ραντεβού μου. Ναι. Ο αγώνα του Άρη και του Πάουκ είναι μισή ώρα διαφορά. Ναι. Το Λίπερο τι θα παίξει, τον Πάουκ ή τον Άρη. Και του δύο. Αυτό θα τα ξέρω για να ξέρω. Πώ θα γίνει και του δύο. Και του δύο. Παράλληλα θα είμαστε. Κύριε Ανδρέα, επειδή θα είμαι εγώ στο ντιο, σας το λέω εγώ με σιγουριά, θα παίξουμε πιο πολύ ΠΑΟΚ. Αποχωρώ. Εσύ είσαι ο Τάσος Παπαδόπουλος. Όχι. Μοσχοβίτης. Μοσχοβίτης. Νίκος Παπαδόπουλος. Εντάξει. Ο Νίκος Παπαδόπουλος. Εσύ που λες τους αγώνες. Εγώ είμαι, ναι, αυτός. Που είσαι με τον Τραχίδη στον Άρη. Άνα, γεια σου. Και στο Χαριλάου που σας ακούω. Α, μπράβο, καλά τα λέτε. Πολύ ωραίο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ακούω. Δεν πειράζει με ΠΑΟΚ. Σας ακούω και Άρη εγώ. Το ξέρω ότι τον Άρη τον αγαπητό. Αύριο, κύριε Ανδρέα, φούλα μία θα παίζουμε. Φούλα μία πάω και θα παίζουμε. Οκ, μπράβο. Να τα έχει δυο. Γιατί για να ξέρω να κάτσω σπίτι μου να φύγω να κάνω τι δουλειέ μου, κατάλαβε. Για να κάτσω σπίτι μου, γι' αυτό σου παίρνω τηλέφωνο. Όχι, καθίστε, θα παίζουμε φούλα μία πάω. Κύριε Ανδρέα, εκεί στον πρόξη εγκληματικότητα είναι τόσο μεγάλη όπω την παρουσιάζουν εδώ. Η εγκληματικότητα. Ναι. Εγκληματικότητα. Όλη Αμερική. Για τον Μπρόξ λέμε εμείς τώρα. Επειδή στις ταινίες βλέπουμε ότι σφάζονται και. Δεν θα φτάνει στο σινεμά, στο Σάφτο, το 1970 αυτά αλλάξανε. Ναι. Τώρα που βλέπεις το Σάφτο. Τον Οκτώβριο η Νέα Υόρκη μετά από 45 χρόνια δεν σκοτώθηκε άνθρωπο στο Σαββατοκύριακο. Ακούς, έσπασε το ρεκόρ. Αλήθεια. Σβήσαν κεράκια, τι κάνανε. Δεν έγινε δολοφονία στη Νέα Υόρκη Σαββάτο Κυριακή μετά από 45 χρόνια. Κάθε μέρα σκοτώνουν. Επειδή εμάς οι ταινίες, κύριε Ανδρέα, αλλιώς μας τα λένε τώρα. Γι' αυτό το ρωτάω. Καταλαβαίνετε. Ναι, οι ταινίες στο Χόλιγουντ με το Σαφ, τα θυμάσαι αυτά. Ναι, έτσι πάνε αυτά. Έχει πολλή αστυνομία. Παίζουν μονά εκεί πέρα στα τσιμεντένια και μετά πηγαίνουν παρέες και σφάζονται. Όχι, τι σφάζονται. Τον περασμένο μήνα πήγα να περάσει ένα φανάρι. Και είδα τα παιδάκια και τραβάξα πιστόλια μεταξύ τους. Τραβήξα πιστόλια. Τι λες τώρα. Από το σχολείο. Το σχολείο τα παιδιά, μπαμπαμπούμ, τα πιστόλια. Ωραία πράγματα. Ναι, όλοι που... Καθημερινά. Ναι, αυτά. Ναι. Μόνο στην Αμερική γίνονται. Τα έχουμε συζητήσει. Μάλιστα. Α, δηλαδή τα πιστολίδια είναι. Οι μαθητές τώρα τραβάνε πιστόλια στο φανάρι. Μάλιστα. Καλά πράγματα, εντάξει, ωραία. Οι μαθητές τραβάνε πιστόλια. Μια χαρά. Αλλά αυτό όμως που δεν γίνεται εδώ, ξέρεις τι είναι. Ναι. Το περασμένο πριν δύο μήνες, ναι, ναι. Άκουσα ότι βγήκαν εκεί που είναι τα λαδάδικα, κάτι τερβίσε και βαράνε με τα αυτόματα. Ναι, έγινε και αυτό. Αυτό δεν γίνεται εδώ. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να... Δεν γίνεται αυτό. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Δεν πάνε τώρα οι μαφιόζοι να βαράνε με τα αυτόματα το μαγαζί έξω. Αυτά δεν γίνονται. Ναι. Μέσα στο μαγαζί θα πας. Μάλιστα. Κάμα γίνει φόνο στο μαγαζί, κλείνει το μαγαζί. Μάλιστα. Αυτά πρώτη φορά τα ακούω. Είναι λίγο ιδιαίτερες συνθήκες τώρα, κύριε Αντρέα. Έχουν γίνει διάφορα πράγματα εδώ στην πόλη. Ναι. Και έχουν ένα θέμα με τα μαγαζιά. Έχει γίνει άλλο σκηνικό τώρα. Τα ακούω. Εδώ γίνονται χειρότερα. Χειρότερα, αλλά εντάξει, δεν είναι όπως στο σινεμά. Παντού και στην Αστόρια, παντού γίνονται. Μάλιστα. Ακούς πέρυσι πόσοι πεθάνανε. Overdose, ξέρεις τα πει overdose. Ξέρουμε. Παραπάνω, ναι. Ξέρουμε, ναι. Ναι. Ξέρεις πόσοι πεθάνε στην Αμερική. Πόσοι. Ε, άντε πες μου εσύ. 100, 200, 1000, 2000, πόσοι. 67.000 κόσμους. 67.000, ε. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Γι' αυτό γίνονται οι φόνοι, γι' αυτά, κατά λεπτά. Δεν πειράζει. Αυτό τρία χρόνια που έγινε στα λαδάδικα, που βγήκαν με τα πιστόλια, τι κάνει η αστυνομία, ρε. Πού είστε, ρε.
Πού πάτε? Τι λαδάδικα, τι μπρόγκ. Έχει πολλά δουλειά στην αστυνομία το τελευταίο καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, κύριε Αντρέα. Μπρόγκ το κάνετε, ρε. Μπρόγκ το κάνετε, αυτό. Τι φλανάκι το Σικάγο. Να είστε καλά, κύριε Αντρέα. Πες το τελευταίο, έλα, ναι. Άκου, να σου πω. Πες το. Ήμουνα στο Las Vegas την πρωτοχρονιά. Ακούς. Ναι. Τον φαβορί για το τίτλο έχουν, πήγα να παίξω, φαβορί για το τίτλο έχουν το Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ είναι underdog και τον Άρη τον έχουν 8 στο μονό. Κύριε Αντρέα, σε κλείνω γιατί έχουμε επικαιρότητα. Τελείωσε η συνάντηση στην Αθήνα. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, τι έχουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, υπάρχει μια ενημέρωση ότι βγαίνουν σιγά σιγά. Ο Βαγγέλης Μαρνάκης βγήκε χωρίς να κάνει δηλώσεις. Ναι. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των τεσσάρων μεγάλων του ποδοσφαίρου. Τυχαία το βάλα εγώ εδώ. Γιατί εδώ σίγουρα καθέχει. Δεν υπήρχε να μην έχει. Όπα, οδηγάει κιόλα σε γλεντάει. Και πήγε να γίνει ένα τέτα τέτ με τον Βασιλάκη. Ένα παιδί που είναι εκεί. Ναι. Χαμηλών τόρνων και ο Βασίλης γενικά δεν τον βλέπεις. Ναι. Είναι μόνο 2-10 και καμιά 150 κιλά. 150 κιλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι, ο Μαρνάκης έφυγε, δεν θα κάνει δηλώσεις. Πιθανολογώ ότι από τη στιγμή που έφυγε ένας και δεν έκανε δηλώσεις, μάλλον δεν θα κάνει κάποιος άλλος από τους ιδιοκτήτες, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Πρώτος έφυγε ο Μελισανίδης που δεν έκανε δηλώσεις. Δεύτερος ο Μαρνάκης, μετά έφυγε ο Χούμπελ. Χούμπελ. Λένε πληροφορίες έξω από τη Μεγάλη Βρετάνια, όπως με ενημερώνουν εδώ πέρα. Mm-hmm. Έτσι, οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα έχει κάποια δήλωση. Αν έχει δήλωση, μπορούμε να παίξουμε από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Όχι, ε. Τα ξέρει και αυτά, ρε σκύλο του πολέμου. Σίγουρα τα ξέρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Για να δούμε. Ο Αλαφούζος από ό,τι βλέπω προχωράει εκεί πέρα πάνω στο Σύνταγμα, οπότε έφυγε γι' αυτό. Περιμένω. Όχι, δεν νομίζω. Το ξέρω. Περίμενε να δω. Κάτσε. Όχι. Όχι. Μπα, έτσι και αλλιώς και μεγάλη φύγανε, ρε φίλε. Αν το βάλεις εκεί, μπορώ. Τώρα μην με βάζεις να κάνω τη διαδικασία. Αν το βάλεις εκεί, μπορώ, να ξέρεις. Σε μία από τις δύο δηλαδή. Στην Όβα δηλαδή να παίζει. Θα χάνουμε τον Ολυμπιακό. Να παίζει στη μεσαία τηλεόραση. Δεν θέλω να χαλάσει. Μίλα, εσύ κάνε εδώ πέρα τη δουλειά σου και θα βάλω. Θα κάνω εγώ τη δουλειά μου. Μήπως και έχουμε δηλώσεις για να τα ακούσουμε κιόλας. Ο κύριος Μαρινέξης, που καταλαβαίνουμε, δεν έκανε. Όφη είναι μπροστά αυτή τη στιγμή από τα δεξιά. 0-1 στο Γεντικουλέ. 0-3 στο Πανθεσσαλικό Βόλο. ΑΕΚ νωρίτερα έβαλε και ένα τέταρτο γκολ, αλλά ακυρώθηκε. Από ό,τι μου έδειξε εδώ πέρα το live. Δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα και από τα δύο, είναι η αλήθεια, γιατί και τα δύο είναι στην. Στην Νόβα, λοιπόν, ένα γκολ όφη δεν μπορεί να βάλει, δηλαδή, τόση ώρα. Παίρνεις τηλέφωνο εσύ που παίρνεις, περίμενε. Συγκινητική κινητοποίηση των στελεχών του ραδιοφώνου. Κατευθείαν όταν θέλουμε κάτι, προθυμοποιούνται για να μας βοηθήσουν. Έκλεισε η πόρτα από εκεί. Μην την κλειδώσεις, έχω κλειδάκι. Τα έφερες έξω. Εντάξει, οκ, δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Ευχαριστώ, φιλαράκι μου, όπως και να έχει. Λοιπόν, το έχεις βάλει εκεί τώρα, για περίμενα. Δεν δίνω και πολλές ελπίδες να ακούσουμε δηλώσεις, πάντως να ξέρεις. Γιατί φύγαν όλοι. Για να δούμε θα γίνει. Μέσα λέει ακόμα ο Ιβάν και ο Αλαφού. Μάλλον ο συνάδελφο δεν έχει πάρει χαμπάρι. Τον Αλαφού δεν θα φεύγει. Η διαδικασία πώς ξεκίνησε. Όχι. Ξεκίνησε με τους ανθρώπους του UEFA να δείχνουν. Χαμηλό ο Δάο, αν έχει δηλώσει θα δώσουμε. Okay. Έδειξαν μάλιστα κύριο Σεφ. Άρα ακούμε, είμαστε κομπλέ άμα χρειαστεί, έτσι. Εντάξει. Okay. Ωραία, οπότε λοιπόν η συνάντηση έχει ολοκληρωθεί από ό,τι καταλαβαίνουμε. Περιμένουν να βγουν όλοι. Σε καλή ώρα ολοκληρώθηκε να μαζέψει το ρεπορτάζ ο συνάδελφο και μετά να βγει να τα πει όλα, Νίκο Παπαδόπουλο. Χαμός θα γίνει. Πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο και την επόμενη εκπομπή, Νίκο μου. Την επόμενη μέρα. Και την επόμενη μέρα, αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν. Έχει φύγει ο Μαρινάκης, έχει φύγει ο Μελισανίδης, έχει φύγει ο Χούμπελ. Βγήκε. Ο Λάκοβιτς τι είναι, ρε φίλε. Πώς και πολύ, Παναθηναϊκό. Τι είναι, αφού είσαι ο ειδικό επιτετραμένο τη FIFA, UEFA και δέσμευση. Όχι, έχω και αυτοί τώρα. 800 νοματέου έχουν τώρα. Αυτοί οι δύο δεν είναι. Χούμπελ και Λάκοβιτς. Και ένα ακόμα, okay. Ακόμα ήταν από την FIFA, UEFA. Τρίτο. Ναι, ήταν και ένα ακόμα. Και ο Αλαφούζος γι' αυτό λέω ρε στην αδελφή, αφού είδαμε να περπατάει πάνω Σύνταγμα. Ο Αλαφούζος, ο οποίο. Το μεσημέρι όταν έρχονταν, ναι. Έκλεισαν λέει. Οι δρόμοι. Άσε του δρόμου που κλείσανε. Στη Μεγάλη Βρετάνια τώρα, έτσι. Δηλαδή, για κάποιον ο οποίο δεν νιώθει από Αθήνα καθόλου, τώρα παιδιά δεν θα σα πω, είναι σαν να έκλεισε τη Μισκή. Και δεν άφηναν να περάσουν ούτε πεζί. Πες και περνούσα τα άρματα. Όταν έρχονται, ξέρω εγώ, Μαρινάκη, του Σαββίδη και αυτή. Το αντιαρματικό. Καλό,
Φαντάζεσαι, λέει τώρα να του ρίχνει, α πούμε, το σύνταγμα και του λέει δεν μπορεί να περάσει από το πάγιο. Γιατί, κύριε. What is this? Απαγορεύεται η τέτοια, τέλος πάντων. Και έχει γίνει θέμα μέχρι και τα αυτοκίνητα τα οποία πήγανε για τον Αλαφούζο γράψαν ότι πήγε με Τέσλα. Αλαφούζο πήγε με Τέσλα, αλήθεια. Το οδηγούσε γι' αυτό. Όχι, όχι. Μάλιστα. Ο μόνο που πήγε οδηγούντα νομίζω ότι ήταν ο Μαρινάκη. Ναι, μάλιστα. Και ο Βαγγέλη. Ωραία, οπότε το σκηνικό ολοκληρώθηκε όσον αφορά τη συνάντηση. Περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα. Τώρα θα γίνουν τα ωραία σιγά σιγά, παιδιά. Γίνουν, δεν γίνουν δηλώσεις. Από εδώ και πέρα, κλίμα, διαρροή. Ο Καλάνας. Θα πει πρώτα κάτι ο Ολυμπιακός λογικά. Θα απαντήσει μετά ο ΠΑΟΚ. Θα βγάλει σίγουρα και η ΑΕΚ κάτι. Σήμερα δεν γίνεται να κάνει το παγόνι Βακαλόπουλο και η ΑΕΚ. Κάτι θα πει. Εντάξει. Κάτι και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βγάλει κι αυτό. Οπότε θα έχουμε ψωμάκι, όπως και να το κάνουμε. Έχει εντωμεταξύ, είχε ανέβει νωρίτερα το μεσημέρι στο γνωστό τσίλι καφενείο. Εντάξει, πολύ το ξέρετε, αλλά δεν το ξέρετε εκεί. Μια φωτογραφία. Που είναι ο Λισάνδρου με τον Μελισανίδη δίπλα ρε παιδί μου, και από πίσω που είναι η πόρτα έχει το Σαββίδης και τον έχει πιάσει ο φακός το Σαββίδη να είναι με το χέρι μέσα έτσι στο τέτοιο. Ναι, βάζει το κινητό του μέσα στη τσέπη. Θα το έχει μέσα από το μπουφάνι και από το σακάκι και γράφει από «Η τώρα ή ποτέ». Έχει αρκετές φωτογραφίες και η χειραψία του Μελισάν με τον... Να αυτή. Να το, αυτό. Χειραψία... Αυτή. Ωραία, και από πίσω, τι να κάνει, κάτω και πέρα. Πώς το λένε, και η χειραψία του Μελισανίδη, του Μαρινάκη, φίλε, είναι ιστορική φωτογραφία, θα πω εγώ. Το άλλο με την. Η χειραψία. Γιατί, ρε. Φίλε, τώρα, ο Μελισανίδης έλεγε τι να μας πει τώρα αυτός που είπε μαμά πρώτη φορά στα 20. Πλάκα μας κάνει τώρα, εντάξει. Με το γνωστό του τάκ, ξέρεις. Είναι πολύ βιερικός άνθρωπος, ρε παιδί μου. Είμαι κομψός. Είναι λαϊκό παιδί, είναι σαν και εμάς. Ο κύριος Μελισανίδης γι' αυτό. Γι' αυτό το και λέω. Η κοιλιά του Μαρινάκη με τον Goal Line Technology. Νάτος, Βασιλάκης. Αυτός ποιος είναι? Μην πεις ότι είναι ο. Όχι, όχι, όχι. Κάποιος από αυτές τις FIFA πρέπει να είναι. Ναι. Όλα αυτά από το μεσημέρι. Εντάξει, πάνω κάτω, ούτε λίγο κράτησε ούτε πολύ. Δηλαδή σε normal καταστάσεις ολοκληρώθηκε το σχέδιο. Τρεις ώρες και κάτι. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι θα βγει. Από την άλλη, λογικά κάποιος θα κάνει μια δήλωση, έτσι. Όχι από τους ιδιοκτήτες, αλλά ναι. Κάποιος από το. Τώρα θα είναι ο Βιαννάκης, θα είναι ο Γραμμένος, θα είναι κάποιος από τη FIFA, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά κάποιος θα μιλήσει, δεν μπορεί να μιλήσει κανένας. Θα μιλήσω, θα θέλω να μιλήσω. Τώρα ο Βιαννάκης έχει πάρει το προβδάκι από εκεί πέρα από δίπλα και αρχίζουν τα δικά τους εκεί πέρα, ξέρεις, τα όμορφα. Βαγγέλης Γραμμένος εκεί είναι, ήταν μια συνάντηση επικοδομητική και τέτοια. Τα ξέρεις αυτά, Νίκο μου, έτσι. Λοιπόν. Κατά τα άλλα, τι άλλο γίνεται, Νίκο. Λάρισα Πανατολικός, θες είπες άσο, είπες γκολ-γκολ Λάρισα Πανατολικός χθες ή όχι? Δεν είπες γκολ-γκολ, σίγουρα δεν είπες γκολ-γκολ. 2-2 το παιχνίδι. Πάει εύκολα από το Βόλο. Το έχω βάλει όμως σε δελτίο ισόπαλο και το πιάσα. Οκ, ισόπαλο. Άσε, Νίκο, τη βάλει ισόπαλο το λεφτό. Εδώ το έχω, ρε. Όντως. Το πριν σκρίνει του H2 με τον Ολυμπιακό, δεν το έχουμε δει ακόμα. Αλλά θα σου δείξω στο διάλειμμα. Άσε, ψεύτη. Καλά. Λοιπόν, το 0-1 παραμένει στο Ηράκλειο και εκεί είμαστε στο 80. 3-84, κάπου εκεί είμαστε. Όφ το παλεύει να βάλει ένα γκολ, ο Ολυμπιακός το κρατάει, εντάξει. Γιατί δεν το βλέπω να πηγαίνει και πολύ πάντως. Δεν κάνει φάσεις, μόνο μπροστά βγαίνει. Ναι. Ο Ολυμπιακός θα μείνει. Δεν μπορεί να πέρασε από το Ηράκλειο. Οκ, okay, έχει και την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, το ΆΚΑ με την ΑΕΚ, αλλά σίγουρα είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Όπα, λάθος που γίνεται. Για να παραμείνει πρώτος. Και η ΑΕΚ περνάει εύκολα από το Βόλο, κερδίζει 0-3. Αυγενάκη σε Χούμπελ θα μιλήσουν, μάλλον λένε εδώ οι πληροφορίες έξω από το Μεγάλη Βρετάνια. Οπότε περιμένουμε. Θα μιλήσουμε τι? Αυγενάκη σε Χούμπελ. Ναι. Ναι, σου λέω δεν γίνεται να μιλήσει κανένα, θα φύγουν όλοι. Ναι. Οπότε ξέρει, λέω Νίκο Παπαδό. Επειδή ακόμα δεν έχουν βγει να μιλήσουν και είναι και 58-57, ναι. Στείλε ένα διάλειμμα, φιλαράκι μου, φτιάξε και έτσι ωραίο. Ναι. Ώστε άμα βγούνε. Pop, ο Δελής είναι αυτός ο ένας. Πώς έχει γίνει έτσι, ρε Διονύση, έχουμε εδώ πολλά χρόνια. Πόπο και χελάει ξαϊδία. Δεν υιοθετώ. Πα. Δεν υιοθετώ. Και το πλάνο τώρα αυτό έτσι έχει κρεμάσει και κοιλιά. Χάλια μάμα. Ρεσιό Διονύση, Δελής, πώς έγινε έτσι. Δεν υιοθετώ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό και μετά θα πάμε στο διάλειμμα. Κόρνερ λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Για να συνδεθούμε με τον Κεντρικούλε. Πάμε, φιλέ. Εδώ, στο Ηράκλειο, όπου ο Ολυμπιακός έχει Ηράκλειο, ένα. Μην ακριβικά. Στο Ηράκλειο, ένα κόρνερ εκτελεί το Σεμέδο από μακρύνει στο πρώτο δοκάρι. Δεν είναι κριτικό αυτό, είναι. Ο Σεμέδο. Ναι, είναι καρδιτσιώτη μίξη με κριτικό. Και τώρα όφη βγαίνει στην αντεπίθεση από τα δεξιά με το Μεγιάδο. Πλάγια τον Ολυμπιακό. Ωραία. Εντάξει. Ουχ, μανούρε. Κάτσε να δω σηκώ και την ρεαλίτη. Δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ο Σόουζα με τον Μπουχαλάκη. Τι σε αυτόν και την κάρτα. Τι, βαρ. Αν δεν φύγει διάλειμμα, Νίκο. Φύγει διάλειμμα για να γυρίσουμε. Μπα και έχει καμιά δήλωση από εκεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίμπερ 107,4. Εγώ μπαλαντέρ θα λέω. Και α λένε αυτοί σκύλο και γάτο.
Βλέπω ότι είμαστε έτοιμοι για να... Και γκάτος, ρε φίλε. Ναι, για να ακούσουμε δηλώσεις από την Αθήνα και από την συνάντηση των τον Big Four. Ο ένας έφυγε βέβαια, μην είναι οι άλλοι τρεις. Αυγενάκη και Χούμπελ περιμένουμε σύμφωνα με πληροφορίες. Από ό,τι βλέπουμε εδώ από τα πλάνα από ένα καλό κανάλι. Ο Χούμπελ είναι αυτός, Ναι. Έλα, σε λίγο νομίζω θα. Είμαι έτοιμος. Αυγενάκη δεν είναι σίγουρο αυτός. Όχι, okay. Αυτός δεν είναι Αυγενάκη. Αυγενάκη είναι από πίσω. Α, έχουμε και τη μεταφράστρια. Ωραία. Okay. Μεταφράστρια. Μπρο, δάξα από πίσω κι αυτός, να μην χάσει. Τι γυαλιά φοράει. Κάτι λέει ο κύριος Αυγενάκης τώρα, βλέπω κάτι. Λίγο εκνευρισμένο το βλέπω, σε παρακαλώ. Σε παιδί, η κάμερα λίγο εδώ. Κάμερα πέρα, είναι. Ο καμέραμαν, ξέρεις τι πρέπει να έχει αυτή που είναι του χεριού, έτσι φίλε, δεν πρέπει να είναι. Καρμενίζαμε. Πω, πω, δες τι γίνεται, ρε. Καμέραμαν. Πω, πω, κλάμα. Δώσε λίγο φωνή να δούμε τι γίνεται. Παίρνω. Όχι, πεντελή για πέστη, εντάξει. Μισό κλικ. Το κάνουμε το κλικ, γιατί όχι. Το open είναι το κλικ. Να το πρόβλημα. Για χαμήλωσε. Περιμένουμε. Και περιμένει. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί θα πατήσω Χούμπελ για να δω τι ακριβώς είναι. Αμάν. Τι είναι. Ύστερα. Τι έγινε. Λοιπόν, ο Χούμπελ είναι αυτός διαιτησίας, δεν είναι. Πόπο, η κάμερα του, αν είναι. Το. Σου λέω, κάτσε, να κάτσε, 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 κάτσε. Πάντα σε ζωντανή μετάδοση, σε ζωντανή σύνδεση, κύριε Σπιτζή. Ο Αυγενάκης είναι έξαλλος, κάτι έχει γίνει. Μετά το πέρας της συνάντησης που κράτησε πάνω από 3,5 ώρες. Χάνουμε τα μυαλιά για Πόπο. Ναι, σωστά. Κάτσε, περιμένουμε δηλώσει σε φυλάστα. Αγελάω. Θα ακούσουμε κάποιον. Εγώ νομίζω ότι έχει μπινελίκια. Ναι. Πόπο, η κάμερα είναι, ρε φίλε. Κράτα τη σταθερή, ρε αγόρι μου. Εσύ σου λέω πρέπει να είναι αυτή που είναι στο χέρι έτσι. Φτάνει. Πόπο, πόπο, πόπο. Για δώσε τώρα λίγο φωνή. Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Δεν βλέπω ο κύριος από πίσω, πιο χαμηλά. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Καλησπέρα. Ακούμε τον κύριο Χούμπελ. Άντε, για δώσε. Για δυνάμωσε λίγο. Αλλά η Εμίλια θα κάνει μετά. Ευχαριστώ τον Υπουργό. Which was by FIFA and UEFA the idea to bring them together. And the για την πρωτοβουλία που ελήφθη για να γίνει συνάντηση. To be very open to you, it was better than expected. Θέλω να είμαι ειλικρινής, ήταν καλύτερο από ό,τι περίμενα. The big four ones, together with the league and the federation, came together under the guidance of the FIFA and the minister. Ο υπουργός, οι άνθρωποι της FIFA, UEFA. And finally they talked. It was a good talk. Τελικά συζήτησαν, ήταν μια καλή συζήτηση, λέει. Austrian, we are not used to your mentality. Δεν είμαστε συνηθισμένοι στη δική σας νοοτροπία και λογική, λέει ο Αυστριακός. Το καλό αποτέλεσμα είναι ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, δεν είναι το τελευταίο meeting, αυτό λέει ο κ. Δηλαδή τέλεια. Και ελπίζω ότι θα μας υποστηρίξετε, κύριε Υφυπουργέ. Για τις συζητήσεις και το καλύτερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακούμε τον Χέρμπερτ Χούμπελ έξω από τη Μεγάλη Βρετανία ή μάλλον μέσα από την αίθουσα. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω για μια απόφαση κοινής λογικής ότι δεν θα μείνει η FIFA και η UEFA για πάντα ως επιτηρητές εδώ. This means before the starting of the next season. This means June. Η αποχώρηση θα γίνει πριν την έναρξη της επόμενης σεζόν. And another thing was heard and will be tried to be solved by UEFA. Και ένα άλλο θέμα που θα προσπαθήσουμε να λύσουμε. That there will be more foreign referees for the decisive games. Θα υπάρξουν περισσότεροι ξένοι διαιτητές για τα καθοριστικά παιχνίδια. We don't trust in the Greek. Ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον από αυτό που λένε ότι οι εκλογές ΣΕΠΟ θα γίνουν πριν ξεκινήσει το επόμενο πρωτάθλημα. Αν θυμάμαι καλά, Οκτώβριο δεν ήταν να γίνει, ρε. Νομίζω τότε δεν τελειώνονται δύο χρόνια. Νομίζω ναι. Ακόμα πιο ενδιαφέρον το καλοκαίρι πλέον. Και καλά το λες, το είπαμε και νωρίτερα, καλά κάνεις και το επαναλαμβάνεις. Είναι ο κύριος Χέμπερτ Χούμπελ. For starting the steering group which are now going into effectiveness. Please, mister, it's your... Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Χούμπελ. Αυτός ήταν ο Χούμπελ. Και πάμε να ακούσουμε τώρα φυσικά και τον υφυπουργό. Βεβαίως. Τον αγαπημένο. Βεβαίως. Τον Λευτέρη Αυγενάκη. Για τις εκλογές, εσύ είπα και για τους περισσότερους ξένους διαιτητές στα κομβικά μάτς. Και συναντήσεις έχει ενδιαφέρον. Τώρα δεν ξέρω. Πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενε. Ευχαρίστησε τον υπουργό που βοήθησε στη διοργάνωση. Α, τώρα θα μας κάνεις όλη μετάφραση, η κοπέλα μου. Καλά. Τα είπαμε, ρε άστο. Δηλαδή. Παρά 10 τα λέμε και 10 τα λες. Καλησπέρα. Ελά.
Δεν είναι σαν την Παπαρή. Κόκκινη σε μέδο. Καλά τον έκανε κιόλα εδώ που τα λέμε. Εντάξει. Για μετά το τέλος του αγώνα, έτσι. Δεν έχει τελειώσει. Μηδέν ένα κέρδο. Κάποιον πέταξε κάτω. Τι ήταν, Μπολμπό, ήταν του όφη αναπληρωματικό, ήταν κάτι ήταν. Ναι. Και τον γκρέμισε κάτω. Αυτή το μεταξύ είναι σαν την Παπαρή για 30 χρονών. Ναι, όντως. Λοιπόν, ακούσαμε τον Χέρμπερ Χούμπελ, τον εκπρόσωπο της FIFA και της UEFA. Τώρα περιμένουμε να ακούσουμε και τον υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βιαννά. Και αυτή θα είναι ο ένας που μίλησε και ο άλλος που θα μιλήσει από την συνάντηση. Δεν έχει κάτι άλλο, δηλαδή θα ακούσουμε ούτε τον Σαββίδη, ούτε τον Μαρινάκη, ούτε τον Μελισανίδη, ούτε τον Αλαφούζο. Καθώς όλοι έχουν αποχωρήσει από την αίθουσα. Νίκο, για δώσε λίγο ξανά φωνή, ρε φιλαράκι μου τώρα. Για να δούμε. Α, όχι, συνεχίζει η κοπέλα. Okay. Λοιπόν, υπάρξει και μια επόμενη συνάντηση. Στο μεταξύ, δεν βάλαμε να μεταφράζει από δίπλα για να είναι ο Βιαννάκης δίπλα σε αυτόν και να πάρω τα πλάνα έτσι. Τον υφυπουργό, ρε φίλε, μπράβο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τον Μπολμπό είχε το γραφείο με τον Τζιμίκα, πάντως δεν ξέρω αν τον έφαγε από το Σεμέδο. Ο Σεμέδο τον έριξε κάτω. Άρα δεν παίζει με άικο Σεμέδο, έτσι. Ναι, όφ. Μα κάτσε, τον βλέπω να μιλάει και λίγο άσχημο στο διαιτείο Σεμέδο. Τον βλέπω λίγο εκνευρισμένο. Λοιπόν, έλα, δώσε Αβγενάκη, φίλε. Έλα. Ακούμε Λευτέρη Αβγενάκη. Για 20 και πλέον χρόνια συζητιόταν το θέμα της ανανέωσης των αθλητικών ομοσπονδιών. Κάτι που έγινε πράξη από τη σημερινή κυβέρνηση. Για 5 και πλέον χρόνια γινόταν συζήτηση για ένα διάλογο, μια συνύπαρξη, ένα τραπέζι των παραγόντων, των εκπροσώπων, των κορυφαίων ποδοσφαιρικών ομάδων της χώρας μας, πράγμα το οποίο έγινε. Και ο Άρης είναι υφυπουργέ. Άιντε. Έγινε με τη συνεργασία της. Άιντε. Μου τζόνιζε. Των στελεχών της FIFA και της UEFA. Yeah, yeah. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Ναι. Τους ευχαριστούμε διότι οι Έλληνες φίλαθλοι, όποια ομάδα και αν υποστηρίζουν, θέλουν ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Θέλουν ένα ποδόσφαιρο με θέαμα, πιο ποιοτικό και θέλουν γήπεδα γεμάτα. Και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε με συνέπεια και κυρίως με στόχο. Και είμαι βέβαιος πως η σημερινή συνάντηση δεν έλυσε όλα τα προβλήματα. Όμως έβαλε μια σειρά. Και αύριο με την επικύρωση, εφόσον φυσικά προηγηθεί η αναλυτική ενημέρωση όλων των μελών που συμμετέχουν στη steering committee και των εκπροσώπων όλων των ΠΑΕ που έχουν προσκληθεί, είμαι βέβαιος ότι θα επικυρώσουν τα όσα υπόθηκαν σήμερα και φυσικά θα πάμε παραπέρα. Η δουλειά δεν σταματά. Εγώ θέλω να σας πω μονάχα ότι έγινε μια καλή αρχή. Ελπίζω ότι θα συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάντηση που είναι ο κύριος Χούμπελ. Ούτε ερωτήσεις γίνανε. Τοποθετήθηκε ο Χούμπελ, τοποθετήθηκε ο Αβγενάκης. Κανά δύο ερωτήσεις πήγαν να γίνουν εκεί πέρα από τους συναδέλφους. Δεν. Αυτά. Μάλιστα. Αυτά ήταν, παιδιά. Η όλη φασαρία λοιπόν ήταν για αυτά. Και από εδώ και πέρα περιμένουμε τώρα να δούμε τι κλίμα θα βγει. Τι κλίμα θα βγάλει αρχικά ο Ολυμπιακός. Τελευταίος ο Σαββίδης ο Σούπερ το One, έτσι. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. αφού το γράφει και όλα, σε επιτυχία είναι. Ναι, Μαρινάκης, okay. Αλαφούζος, Μελισανίδης, Σαββίδης. Ναι, ναι. Εντάξει. Σου λέω, αφού γράφει και το όνομα, καλά είναι. Ναι. Οπότε λοιπόν, από εδώ και πέρα περιμένουμε το τι θα βγάλει ο καθένας. Διάφορες διαρροές και δεν συμμαζεύεται. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 0-1 με το Σεμέδο. Δεν πήραμε χαμπάρι ακριβώς. Έγινε κόσμο και το είδες, Νίκο, γιατί εγώ να πω την αλήθεια κοιτούσα. Πρέπει να έχει ένα μπουλμπόι κάτω. Μάλιστα, οκ. Okay. Για κάτσε λίγο, μπα και έχουμε από εδώ καμία άλλη ενημέρωση. Λοιπόν, αυτά από την συνάντηση. Δεν ξέρω μήπως. Να πει αφού έφυγε άλλο από εκεί. Okay, όχι, θες να τον. Να εντοπίσουμε τον συνάδελφο που ήταν εκεί, άμα θέλει να μας μεταφέρει κάτι. Ας το κρατήσουμε και μετά, ρε Νίκο, και εμείς μια εκπομπούλα έχουμε μετά, ρε φίλε. Μετά υπάρχει μια πολύ ωραία ενημερωτική εκπομπή. Ακούσαμε τη δηλώση live, τι άλλο θες. Πολύ ωραία ενημερωτική εκπομπή. Την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε και τα πάντα. Μάλιστα. Στην ενημερωτική εκπομπή. Οπότε αυτά από την όλη συνάντηση. Είπαμε λίγο πιο μετά, θα βγάλει η κάθε ομάδα το κλίμα, την ατμόσφαιρα, τη διαρροή, το οτιδήποτε. Πάντως και ο Χούμπελ και ο Αβγενάκης είπαν ένα πράγμα το οποίο έχει ενδιαφέρον, που έχει να κάνει με το ότι έγινε μια αρχή. Δεν ήμασταν εκεί να ξέρουμε τι υπόθηκε. Ναι. Αλλά άμα είχαν πάει όλα χάλια, δεν θα λέγανε ότι έγινε μια αρχή, λέω εγώ. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Άμα δηλαδή άρχισαν να μετιούν τίποτα ποτήρια, να βρίζονται, φύγει από εδώ μωρή τέτοια και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει. Μεγαλότσα. Αν και σου λέω, η χειραψία του Μαρινάκη και του Μελισανίδη είναι ιστορική. Ιστορική. Νίκο, ναι, άμα ενοχλούμε, πες το φιλέ, έτσι δεν είναι τίποτα. Τώρα, άμα ενοχλούμε, εμείς δεν χαλάμε χατήρια. Λοιπόν, 23, 10, 2, 7 και 3 οκτάρια.
είναι το τηλέφωνο της επικοινωνίας. Μας έχει κόψει χαλί, εγώ δεν ακούω, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Θα το διευκρινίσουμε τώρα. Χαλί έχεις να παίζει, ρε φίλε, εγώ είμαι στα. Εγώ δεν ακούγομαι. Άντε, βάλ το λίγο, ρε φίλε, από πίσω να παίζει. Βάλ λίγο Δευτέρα. Ναι, άντε, αγόρι μου λίγο. Λοιπόν, 0-1 Ολυμπιακός στον Όφι, πρέπει να τελειώσει και η ΑΕΚ, την ίδια ώρα δεν παίζανε. 1-3. 1-3 δεν παίζανε την ίδια ώρα. Καλερό, ενοχλούμε. Όχι, όλα καλά. Εντάξει. Ενοχλούμε. Τι έχεις να πεις για δηλώσεις Χούμπελ και Αβγενάκη? Έχω ανοιχτό μικρόφωνο. Με ανοιχτά μικρόφωνο είμαστε πάντα εδώ για να ακούγονται και οι ψήθυροι, όπως λέει και μια άλλη κουμπή. Δεν άκουσα τι είπανε. Δεν άκουσες τι είπανε. Καλά, δηλαδή όλη η συνάντηση σήμερα ήταν. Όλοι ασχολούνται με αυτό. Για το Glow.gr. Α, οκ. Κάνε λίγο πάλι διαφήμιση για ποιο γράφεις. Για το Glow.gr. Ωραία. Μάλιστα. 50 ευρώ. Νίκο. Έλα. Αύριο τι ώρα θα σας ακούμε, δηλαδή από το Άρης Ξανθή. Ναι. Έλα, ρε φίλε. Έτσι λέω. Δεν θα σε κομμένο, θα σε έχω να ξέρεις. Δεν τα ξέρω και clean fit και τέτοια, θα σε έχω κατεβασμένο εντελώς να ξέρεις. Ούτε θα ασχολούμαι, φίλε. Τι πάνε και ω αύριο τώρα. Τέλειο, θα έχω πολλά μία και να πάω να μη σου πω. Να πάω, οχ, χοντρό. Φου 3-0 δεν θα κερδίσει αύριο, φίλε. Αϊ, θα φας και ένα γιατί τρώσαι κιόλας εύκολα. 3-1. Δεν ξέρω, θα δούμε. Τι δεν ξέρεις, θα δούμε τώρα σιγά. Φοβάμαι λίγο το αύριο. Ναι, το θεωρείς βρωμά. Ποιο σφυρίζει αύριο. Τα πιο σημαντικά δεν είναι. Ο Τζίλος είναι στο βαρ. Ναι. Αυτό θυμάμαι γιατί μου έμεινε πάρα πολύ. Ο Τζίλος θα είχε πάει καλά σε ένα βάρ με. Στο Βικελίδη κιόλα ήταν. Πάλι βάρ πρέπει να ήταν ο Τζίλος. Με τον Όφη. Ναι, οκ. Okay. Που το πέναλτι δεν δόθηκε ποτέ. Του Ιντέγε. Δύσκολη φάση για το διαιτητή. Πολύ, ναι. Ιντέγε. Ιντέγε. Δηλαδή, αύριο α πούμε στοιχηματικά θα το έδινε και χ το παιχνίδι, δηλαδή αυτό μα λε. Βγάλε τα κοιτώνα βραγγελιά σου. Σε ρωτάω στοιχηματικά. Στοιχηματικά, ναι. Θα πει γκολ. Φύγαμε από το γκολ. Για αποτέλεσμα λέμε. Όχι, αποτέλεσμα δεν μπορώ να δώσω. Η λογική λέει άσο, αλλά είναι πολύ χαμηλό. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει εύκολα αύριο. Εύκολα κιόλα. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Αισιόδοξο ο Νίκο. Καλό. Ναι. Μια χαρά. Πιστεύω θα κερδίσει εύκολα. Έτσι λέω εγώ. Και του πάει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Για να μιλήσω σωστά, και τα δύο παιχνίδια τα αυριανά των ομάδων μα μου μυρίζουν λίγο περίεργα. Είναι λίγο βρώμα είναι. Ναι. Και του πάω στη Λαμία είναι βρώμα το παιχνίδι. Και τα δύο αυτά σου λέω μου μυρίζουν πολύ περίεργα. Του πάω στη Λαμία είναι βρώμα. Θα το καταλάβουμε στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ έχει εικόνα ανάλογη με τον Αστέρα Τρίπολης, θα σφίξει πολύ. Αλλά είναι και παιχνίδι που μπορεί να το καθαρίσει από την αρχή και αντίο. Δηλαδή, να κάνει ένα 0-1-0-2 και αντίο το πα. Αντίο, αντίο. Και στην Α2. Σωστή. Δε τη δικιά σου. Σωστή. Δε τη δικιά σου. Δεν διάλασε τίποτα, δεν μπορεί να πει στον αέρα. Όχι, όχι. Να πω και το αγαπημένο μου. Όχι. Μπορεί να μιλά μπροστά στο μικρόφωνο. Δεν μπορώ να πω το αγαπημένο. Μπροστά, ρε καλή ρε. Δεν μπορώ να πω το αγαπημένο. Γιατί δεν ακούγεται, ρε. Αφού την έχει κλειστεί, ρε Νίκο. Ανοιχτή την έχω. Ρε. Μου έχει κατεβάσει. Όχι, ρε, εγώ μια χαρά την ακούω. Την ακούς. Ναι, ρε. Εγώ γιατί την ακούω. Ναι. Κάτσε λίγο, κάνω μια ρίξη. Ναι, την έχω ακούσει. Για μίλα πάλι. Ναι, ναι. Ναι, ποιο είναι, ναι, ποιο είναι. Μην το συνεχίσει. Θα μα κόψουνε. Λοιπόν. Αύριο μόνο αυτά έχει. Άρη και ΠΑΟΚ δεν έχει άλλα παιχνίδια. Πώς το καταφέρατε αυτό, ρε Νίκο, αύριο. Μπράβο, ρε παιδιά. Άχι και Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος. Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος αύριο. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Μπαλωθιά, Καμαρά και θρηλυκό διπλό στην Κρήτη, διαβάζω εδώ σε ένα site. Ο Καμαρά άνοιξε το δώρο του Γιαννούλη, γράφει εδώ ένα άλλο. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ποιο το δεν έχει, ποιο το άλλο. Σάιτ, οκ. Πάμε μετά να λέμε. Άλλη ομάδα θα λέγατε ότι δεν στικάουν και τέτοια. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: φέρτε καρυπίδι ρε στη συνάντηση να διδάξει στυλ μπαστούνόβλαχη. Η εκπομπή υιοθετεί 100%. Εσύ υιοθετείς. Εγώ υιοθετώ. Γιατί δεν τους βλέπει στυλιστικά όλους αυτούς που ήταν εκεί μέσα. Αυτή τη συνάντηση θα πήγαινε ρε φίλε με ροζ και. Δεν σου λέω θα πήγαινε με ροζ και με λαχανή, αλλά θα πήγαινε πάλι πενάτος, δεν ήτανε. Τι με κανένα στράγωλο έξω. Ο Θόδωρος αυτά δεν. Τον έφερε με λυσάνα φίλο από το λαιμό επιτόπου. Τι κάνετε εδώ πέρα. Φύγε από εδώ. Δεν βλέπει εκεί πέρα, Νίκο. Δεν είναι όλοι για όλα. Ρε, δεν του βλέπει στυλιστικά ο Καρυπίδης τώρα. Ναι, αλλά σου λέω δεν είναι όλοι για όλα, φίλε. Όχι. Καρυπίδης είναι νέα γενιά. Okay. New generation. Αύριο να κάνουν συνάντηση όλοι. Δεν του βλέπει. Αύριο θα κάνουν και 4 συν 10. Αύριο έχουμε αγώνα. Συνάντηση με τον Αβγενάκη αύριο έχουμε αγώνα. Και την ΕΠΟ. Αλλά δεν θα είναι οι ιδιοκτήτες από ό,τι καταλαβαίνω. Θα είναι εκπρόσωποι των ομάδων. Αύριο έχουμε αγώνα, θα σχολιάσω. Τι έκανε άλλο, τον Ball Boy Xbox. Ναι. Στερημένο. Ναι. Πέλα Χριστέ και Παναγία. Και πήγε ο Σεμέδο, φεύγει όλο ο πάγος του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι σα ερμά που έχει γίνει. Καλά, είναι δυνατόν. Πάει ένα παλικάρι του Ολυμπιακού και τον πιάνει το Σεμέδο, τον πάει λίγο στην άκρη. Του κάνει ο διαιτητής κάτι φάση. Του εξηγεί κιόλα τι γίνεται ακριβώς. Πάει και ο Αβράμ εκεί πέρα. Μάλιστα. Κάτι λέει λοιπόν, ο Σαμ με τα παπούτσια του πάνω στην κερκίδα. Να δώσουμε λίγο τι βγαίνει. Έδωσε το παπούτσι του ο Σάρε, φίλε. Εκπληκτικό. Μάλιστα.
Και το σορτσάκι. Άντε ρε. Μάλιστα. Λοιπόν, βγαίνει από τη συνάντηση ότι, ότι υπήρχαν πολλές διαφωνίες. Πολλές φορές ανέβηκαν οι τόνοι, Νίκο Παπαδόπουλε. Αναμενόμενες τα τάξεις. Ναι. Συμφώνησαν μόνο σε περισσότερους ξένους διαιτητές. Αυτό που ανακοίνωσε νομίζω και ο Γιαννάκης και ο Χούμπελ, συγγνώμη, που είπε ότι θα είναι περισσότερα τα παιχνίδια με ξένους διαιτητές από εδώ και πέρα. Συμφώνησαν επίσης ότι να γίνουν νωρίτερα εκλογές στην ΕΠΟ. Αυτό που είπε ο Χούμπελ, δηλαδή ότι θα γίνουν πριν ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα και θα έχουμε καινούριο προεδρείο, όποιο και είναι αυτό. Συμφώνησαν επίσης να μην γίνει καμία αλλαγή τώρα στην ΕΠΟ και να προκύψει νέος αρχιδιαιτητής στο τέλος της σεζόν, Νίκο Παπαδόπουλε. Αυτά προκύπτουν σαν πρώτο ρεπορτάζ. Λένε εδώ οι πληροφορίες μου. Φτάνει με τον επικίνδυνο, άιντε. Ποιο να βάλουνε, Νίκο? Κάποιον άλλο ξένο. Τάσο κάκο, λέω εγώ. Τώρα εδώ. Το καταθέτω τώρα. Καλύτερος από όλους. Κάνουμε το. Κάνουμε μια ιδέα. Κάνουμε το, δηλαδή. Πιάνει λίγο μια ιδέα. Γιατί τι έχει ο Αναστάσιος, δε φίλε? Ήταν ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής, ναι ή όχι? Όχι, θα πεις εσύ, ναι, θα πω εγώ. Όχι. Ποιον έχουμε κορυφαίο Έλληνα διαιτητή? Κανένα. Όλοι για γέλια. Άρα ξένο πρέπει να βάλουμε πάλι. Όλοι για γέλια. Θέμα. Ξένο. Ο μόνος βασικά, όχι, έχουμε και κάποιους καλούς. Okay. Ο Παπαπέτρο, ας πούμε, είναι καλός. Ρε εσύ, αρχιδιαιτή σου λέμε τώρα. Α, αρχιδιαιτή σου λέμε. Όχι, όχι, πιο κάκο τελείως. Αν και είπε σωστά ότι είναι πέναλτι αυτό που έκανε ο Αγκούστο προχθές. Το είπε. Το είπε, αλήθεια. Mm. Σωστά το είπε. Γιατί να με το πήρε, φίλε? Φυσικά. Είναι προφανώς και ξέρει τους διαιτητές. Σωστά το είπε. Πάνω. Όχι, σε αυτό μπράβο του, φίλε. Εμείς θα τα λέμε όλα. Γιατί ήταν πέναλτι. Τον Τάσο το κάκο θα το βρείτε μπροστά σου. Έτσι. Σε κάποιους. Έτσι. Ποιος και σε παρα... και με παρακαλούσα σε κάποιο διαιτητή. Και δεν το έχει ξεχάσει. Οκ. Ποιο να βάλουμε, ρε φίλε, να φάμε τον Μέλο Περέιρα. Αυτόν τον υπερτρέντι δανδύ με το γκριζαρισμένο μαλλί όσο πρέπει, με την αφέλεια όσο πρέπει, επίσης μαυρισμένο μόνιμα, όχι μαυρισμένο, πορτοκαλί είναι ο τύπος αυτός. Έχει αυτό το επιλέγει στο σολάριουμ. Πώς λέγεται καλύτερο για αυτό το χρώμα? Που γίνεσαι πορτοκαλί στο σολάριουμ, έχει συγκεκριμένο χρώμα. Αστακί, ε. Αστακί. Το αστακί με γιώτα, όχι η αστακί. Ναι, αστακί. Το αστακί. Πώς είναι το αθρακί? Ακριβώς. Το αρουρί που είχε πει μία στο σόπι. Το αρουρί, πολύ σωστά που το είχε πει, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Πού το είχε πει αυτό? Στοπιστάρ. 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 Σοπιστάρ. Να. Μπορεί να σου GNTM. Λοιπόν, για να δω τι γράφει το λαμπατάρι για τη συνάντηση, λοιπόν. Ναι, πρέπει να έχει βάλει τίποτα. Δεν έχει λέξει ακόμα το λαμπατάρι. Δεν έχει ύπνο εκεί πέρα. Δεν είμαστε, δεν μα απασχολεί, Νίκο. Συγγνώμη, αυτό τι είναι? Ναι, ποιο είναι? Η σημαία τη Μαλαισία. Στη Μαλαισία παίζουν τα καλύτερα στοιχήματα. Δεν σ' αρέσει? Όχι, δεν κατάλαβα γιατί είναι η σημαία. Θα ήθελε να έχει μια ελληνική σημαία. Ο Σταύρο την έφερε. Σταύρο την έφερε. Σου πάει πάρα πολύ, ε. Τι ελληνική σημαία, τι. Αν και πλέον κάποιοι βέβαια την ελληνική σημαία τη θεωρούν λίγο υπερβόλιο. Οκ, okay, τι αφορά όμως ελληνική σημαία εδώ μέσα, τι είμαστε, σχολείο, θα κάνουμε προσευχή? Δεν έχει σχολείο ελληνικέ σημαίε μέσα, ρε φίλε. Έξω έχει. Έξω, ναι, που κάναμε την προσευχή, έξω την κάναμε προσευχή. Νίκο, την κάναμε μέσα. Άγιο Θεό, Άγιο Ιωσή, Άγιο Θεό, σε λέει. Έκανε το σχολείο, Νίκο. Να ανεβώ να πω. Σίγουρα ανέβαινε σε σχολείο. Δύο φορέ έχω ανέβει, το θυμάμαι. Σίγουρα. Δύο φορέ. Εγώ είχα ανέβει μία φορά στο δημοτικό. Δύο φορέ στο λύκειο, στο γυμνάσιο επίση πρέπει να το είχα κάνει άλλε δύο τρει. Δημοτικό μπορεί καθόλου. Αλλά το έκανα, ναι. Άντε ρε, μόνο έτσι. Πολύ δύσκολο. Εκείνο το πρώτο, δηλαδή μισάωρο προσευχή, μάθημα, πρώτη ώρα κτλ. Ήτανε μεγάλο μαρτύριο. Και όλο βάζανε κάτι μαθήματα, κάτι αρχαία, κάτι Αντιγόνη περίεργα δηλαδή. Και σε σκότωνα κατευθείαν από το καλημέρα. Δηλαδή πιστολιά στον κρόταφο. Ωραία χρόνια. Δεν τα λεπτά, δεν τα αναφέρω καθόλου. Έχετε ρεπορτάζ από την συνέντευξη? Για δώσε, δώσε, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είναι κάτι για να δοθεί τώρα. Απλά λέω ότι. Μην ελίκια. Αρχίζουν σιγά. Όχι, ρε. Αρχίζουν σιγά σιγά να έρχονται πληροφορίες, αυτό που σου λέει. Ψάμε για ατάκες, Ιβάν, με Βαγγέλη τώρα δηλαδή. Τι γίνεται να μην υπόθηκε κάτι? Κάτσε γιατί χτυπάει το τηλέφωνο μου. Όπα, ναι, ποιος είναι? Λοιπόν. Ω, έχει πάρα πολύ δυνατό τηλεφώνημα. Ο καλός φίλος και συνάδελφος. Τι ώρα είναι? 22. Το ρολόι μου. Το ρολόι μου. Το ρολόι μου δεν σταμάτησε, απλά πηγαίνει. Σταματάει μόνο του. Πολύ ωραία, το ρολόι μου δείχνει 7 και 10, ναι. Εκεί συνάδελφε που είσαι, όπως ακούγεσαι. Πήγαινε λίγο κάπου αλλού, μετακινήσου. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, περιμένουμε πραγματικά, δηλαδή, ενώ ο Νίκος Παπαδόπουλος φτιάχνει το ρολόι του αυτή τη στιγμή. Πάτε καλά εδώ πέρα, θα αναλάβω την εκπομπή μόνη μου. Τι έκανες? Θα αναλάβω την εκπομπή μόνη μου, φαίνεται. Πες και την αγάπη να γυρίσει πίσω, να λάβετε μαζί. Λοιπόν, ναι, ποιος είναι? Λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε αν έχουμε τίποτα νεότερο από τη συνάντηση στην Αθήνα. Ακούσατε πάντως νωρίτερα και τις δηλώσεις του κύριου Χούμπελ και του κύριου Αβγενάκη μέσα από τον Λίμπερο. Εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Είναι θετικό
Φορτωμένος ήρθε. Βάλε μουσική καταδίωξης. Δεν είναι μουσική καταδίωξη, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ό,τι έχουμε. Πρώτη εδώ. Θα ακούσετε αποκλειστικό ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή από τη συνάντηση. Πάλι σε μουσική, ρε. Τι μουσική βάλω. Βάλει, δυνάμωσε εσύ. Θέλω. Δεν έγινε τίποτα. Ήταν διαδικαστικό το τηλεφώνο, δεν είχε κάτι το φοβερό. 4-5 μας βρίσκουν. Αυτά θα έχουν μεταφέρει μέχρι τώρα, παιδί, να αγώνεστε. Θα έχουν αλλάξει. Δεν έχει κάτι άλλο προς το παρόν. Μερσεντές ποιο. Ω, Ιβάν. Αδυνάτησε. Το παιδί από πίσω, πώς το βλέπεις. Το παιδί δεν αδυνάτησε. Το παιδί δυνατό, δυνατό. Πόρε, φίλε. Κρύο είχε. Δεν φοράει τίποτα. Αυτό είναι. Δεν φοράει κάτι. Το παιδί αυτό, Νίκο. Χειρετή, είναι μπουφάν. Πώς το λένε, τις μοτοσυκλέτες αυτό. Ναι, απλά ήταν πολύ. Χωράει πολλά πράγματα μέσα, μα χρειάζεται. Ναι, ποιος είναι. Με αυτό πραγματικά δεν αγχώνεται κάποιο να τον έχει μαζί του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να ανησυχεί για κάτι. Στη δύσκολη αγχώνεσαι με όλα, αλλά τέλος πάντων. Τι. Στη δύσκολη αγχώνεσαι με όλα, αλλά. Ναι, αλλά με αυτόν. Λοιπόν, κοίταξε, εδώ έχω ανοιχτό το ένα το site, δεν έχει βγει για ποιο κλίμα ακόμα ο πλευράς Ολυμπιακού. Ναι. Εγώ ένα πρώτο κλίμα ψηλοπήρα, να σου πω την αλήθεια, ότι... αλλά δεν είναι ακόμα για να μεταφερθεί. Ότι σε γενικές γραμμές, ρε φίλε, δεν πέρα, δεν βγήκε κάτι καινούριο, ούτε κάποια ανατροπή έγινε από αυτή τη συνάντηση. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ζητάει διάφορα πράγματα, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα διαρρεύσει από την κάθε πλευρά. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν εσείς φίλοι. Φίλοι. Θα μείνετε συνδεσμένοι στο Twitter, γιατί μετά στον Πάγκο Κωνσταντινίδη θα κοστούν όλα. Έτσι. Εκεί θα γίνει δουλειά. Εκεί θα τα πούμε. Εδώ η εκπομπή είναι χαβαλή. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως ενημερώσαμε τα λόγια. Τον ενημερώσαμε, ναι, όχι, Νίκο Παπαδόπουλε. Άλλε δηλώσει. Χέρμπερτ Χούμπελ. Ήμασταν εκεί. Του Ελευθέριου Αυγενάκη. Εννοείται. Βεβαίω. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα αυτό που μου είσαι εσύ πριν το Φλουρί, είπε στο Φιωρίν του Μισάη. Το Φλουρί στον Φιωρίν. Ναι. Για πε πέρσι. Στον παίχτη που έπεσε, έφυγε. Τον Τουρμισά δεν έχω καταλάβει αν έχει έρθει ακόμα, Νίκο. Ήρθε, θα φύγει, εδώ. Τι γίνεται. Είπαμε κάτι τη Δευτέρα, Νίκο. Τετάρτη σήμερα, Νίκο. Έτσι. Επιδικάστηκε κάτι σήμερα, δεν είναι. Αύριο. Α, αύριο. Αύριο. Παρασκευή απόφαση. Θα ζητήσει ο Άρης. Ναι, μπορεί να βγει τόσο γρήγορα απόφαση. Θα το ζητήσει, λίγο. Δεν ξέρω. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Α, εδώ είναι απαγόρευση μεταγραφή που έχει να κάνει με την ΕΠΟ, οπότε η ΕΠΟ θα αποφασίσει και δεν είναι απαγόρευση, είναι ανάκληση δελτίου. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό ο παίκτη μπορεί να παίξει. Κάτσε λίγο. Μπορεί να παίξει και να είναι σε κρεμότητα το άλλο τη FIFA. Ναι. Okay. Γιατί η ΕΠΟ του βγάλει το δελτίο. Ναι. Ποιο είναι. Μάλιστα. Okay. Μπορεί να είναι και έτσι, φιλέ. Γι' αυτό ζητάει ο Άρης. Ναι, και τώρα κάτσε και εσύ, φιλέ. Χωρίς τον Ιντέγε. Ένα έχει θετικό. Πάει Ντουμπάι ο Ιντέγε. Να. Πάει εκεί πέρα κάπου θεραπεία. Δυνατό. Ντουμπάι. Ναι, ρε φιλέ. Έχει το γιατρό του εκεί. Τι τώρα, τι να. Μια χαρά. Άλλοι πηγαίνουν για αποθεραπεία κάτω τη Μισκή, σε κανένα γιατρό. Άλλοι δεν πάνε καθόλου για αποθεραπεία. Άλλοι πάνε στο Ντουμπάι. Μια χαρά. Λοιπόν. Ο Ιντέγερ, φίλε, έχει παίξει Αγγλία και Κίνα. Δηλαδή. Πρέπει να έχει στην άκρη πολύ πράγμα. Πάρα πολύ. Αυτό λέω. Πάρα πολύ. Αλλά. Την πρώτη φορά, παιδί μου, το γνώρισα και πήγαμε τότε, είχαμε κάνει μια συνέντευξη. Με Μπράουν μου, Νίκο μου, Νίκο μου, Μπράουν. Ναι, ναι, τέτοια, ρε παιδί μου. Στο τέλος που πήγαμε για καφέ. Πάρε, φίλε. Πω, ξεφτύλα. Απ' την άλλη, όμως, δεν μπορούσε να πληρώσει ο παίκτης, γιατί. Τέσσερι ώρε μεσολάβησαν πρώην ο παίκτης. Πολλοί έχουν πληρώσει. Άρα είσαι αιτησιτιζόμενο. Αυτό μας λες. Αυτή τη στιγμή παραδέχεσαι τον αέρα, λοιπόν, ότι αιτησιτίζεσαι από τους παίκτες. Αυτό μας λες. Όχι. Είσαι αιτησιτιζόμενο. Στη συνεντεύξη, ρε βλάκα. Α, ναι. Μάλιστα. Οι Έλληνες το κάνουν κυρίως. Πολύ απλές. Πρόσεξε, και αυτός έκανε κίνηση, έβγαλε πορτοφόλιο. Μη νο, my friend, no, me, το όχι, next time τι you. Τι μηνό, ρε, okay. Πλήρωσε, ρε, τόσα λεφτά έχεις, μια άλλη βρέκη. Κυμπάρικα, κυμπάρικα, φίλε. Μπράβο, Νίκο, είσαι τίμιος, φίλε. Έτσι. Είσαι τίμιος. Το τούτο σου, έτσι. Το έχεις καθαρό. Έτσι. Και εκείνη η Λίλα, τι γίνεται, ρε Λίλα. Α, ναι, ρε φίλε, όντως. Ναι, ρε Λίλα. Γεια μου, Λίλα. Φίλε, τι ωραία. Πήγε χθες Ηράκλειο, σήμερα θα γυρίσει αύριο, τέλεια. Στο μας με ποιον πέσαμε και το είχε Νόβα το τελευταίο. Ναι, αυτό με τον ΠΑΟΚ. Που είχε γίνει το πανηγύρι. Αυτό ήτανε. Ναι. Που μετά φωνάζανε Λίλα, Λίλα. Και εμείς νομίζαμε. Αυτό ήτανε, φίλε. Και εμείς νομίζαμε ότι φωνάζανε Ήρα. Ήρα. Εσείς. Υψηλό IQ γενικότερα έχετε. Και λέμε τι ακούγεται, ρε φίλε. Πολύ. Και είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι ώρα πήγε. Η ώρα, Νίκο, είναι 7.30. Η ώρα είναι εδώ. Και 28 για την 28, ακρίβεια. Εντάξει. Να θα αποχωρήσει, κύριε Θωμαίδη, δηλαδή. Θα αποχωρήσω, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάω προς, είπες, ρε φίλε. Προς μια συγκεκριμένη περιοχή της πόλης. Προς τα πού πας. Αυτό ήταν δηλαδή. Δεν μπορώ να πω πια.
Αυτό ήταν. Και αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. 5-6. Α, ναι. Ναι, ποιο είναι. Κάτσε λίγο. Εγώ έξυπνα να μπω στο ίδιο αύριο. Τι λέτε, ρε. Δεν μπορώ να κάνω και τίποτα μέχρι πλέον. Ναι, ποιο είναι. Δηλαδή τι pregame να έχει, ρε φίλε, το Λαμία Πάοκ από τις 6 ώρα και το Πάοκ. Καλησπέρα, Γρηγόρη, καλησπέρα, Νίκο. Πάμε να ακούσουμε τις εντεκάδες. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις εντεκάδες. Θα πεις και τα μπασκετικά σου. Μια χαρά, κομπλέ. Θες τι έγινε, Νίκο. Τι έγινε, ρε φίλε. Κλασικός μπασκετικός Πάοκ. Έχει χάσει κύπελα και πρωταθλήματα έχει χάσει έτσι τώρα. Το ένα παιχνίδι με την πριντίζει. Σιγά. Ίσα-ίσα, καλύτερα κιόλας για μένα γιατί τελείωσε και μαθηματικά το όλο. Α, τέλος, φινίτο. Και μαθηματικά, ναι. Μάλιστα. Καλό. Δεν έχει πλέον κάποιες ελπίδες πρόκρισης. Καλό λοιπόν, για σας. Και αυτά θα τα πει μετά η εκπομπή. Πάω 24 ακολουθεί. Πολύ καλή εκπομπή. Καλή μου εκπομπή. Ναι. Πάω και 7.30 ώρα ξεκινάει. Πείτε παρά 25 παρά 20 τώρα. Θα έχει και καλεσμένο. Ξέρω εδώ τι γίνεται. Θα διακρίνω ένα προβληματισμό εδώ και ώρα. Λοιπόν. Αποχαιρέτα, Νικό, από τον πρώτο κόσμο σου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και σήμερα για την ακρόαση, τη συμμετοχή. Άνθρωπος δεν πήρε τηλέφωνο, μόνο ο κύριος Αντρέας από τον Μπρόνξ. Εσείς οι άλλοι ήσασταν εξαφανισμένοι. Τέτοιοι είστε όμως. Τι έγινε, Ρεγάλη. Έχει ένα παράπονο. Τι έγινε, μια πραγματικότητα. Είναι η σούμα της εκπομπής, είναι η σούμα της ώρας. Δεν είναι παράπονο, είναι διαπίστωση. Άλλο παράπονο, άλλο διαπίστωση. Ευχαριστούμε, κύριε. Γεια σας. Θα τα πούμε αύριο.